Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ινστιτούτο ΚΕΤΕ για την εκδήλωση και για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να βρεθούμε εδώ και να συζητήσουμε για ένα θέμα που, μάλλον για πολλά θέματα που διαπλέκονται και που έχουν και ένα κοινό υπόβαθρο που αφορά όχι μόνο τα ζητήματα τα ίδια, αλλά αφορά με εξαιρετικά προκλητικό τρόπο τις δύο χώρες, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Θα πω δύο κουβέντες εισαγωγικά πριν δώσω το λόγο στους δύο συνομιλητές μου. Θεωρώ μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι η συζήτηση γίνεται σήμερα, 22 Οκτωβρίου του 2020. Νομίζω ότι είναι μια μέρα που θα τη θυμόμαστε, είναι μια ιστορική μέρα, με την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, μιας μακράς διαδικασίας ποινικής διερεύνησης εγκληματικών πράξεων της οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μετά από 5,5 χρόνια, μετά από 466 συνεδριάσεις του δικαστηρίου, με ένα θηριώδες αποδεικτικό υλικό, εκατοντάδες μάρτυρες, συνηγόρους, θύματα και τους συγγενείς τους, μια διαδικασία που κατά πρώτον μπορώ να πω ότι ειδικά όσους ενεπλάκησαν περισσότερο, πιο άμεσα, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της Μάγδας Φίσα, της εμβληματικής Μάγδας Φίσα, μητέρας του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φίσα, που κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο που συγκέντρωσε μερικούς ανθρώπους που βρέθηκαν πιο κοντά σε αυτή τη διαδικασία, μας είπε ένα πράγμα: θα καταλάβετε με το χρόνο πόσο σας έχει αλλάξει τη ζωή αυτή η δίκη. Και μέρα με τη μέρα νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε περισσότερο. Λοιπόν, θεωρώ ότι εξαιρετικά σημαντικό και ωραία συγκυρία το γεγονός ότι η συζήτησή μας σήμερα γίνεται με το φως, όχι με τη σκιά, με το φως αυτής της δικαστικής απόφασης, η οποία ήδη στέλνει περισσότερους από 30 προτεργάτες, διευθυντές αυτής της εγκληματικής οργάνωσης σήμερα και όλα στις φυλακές. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα για την ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί το φάσμα της αυτής της απειλής, της απειλής από την εξτρεμιστική δεξιά, με τις βίαιες ή τις λιγότερο βίαιες εκφάνσεις της, αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το δεύτερο που θέλω να πω, για να πλησιάσουμε λίγο τη συζήτηση προς τα θέματα που είναι και το αντικείμενο του βιβλίου του Μάρκ Τερκεσίδη, είναι η έννοια της μνήμης. Και νομίζω ότι και με τη δίκη σχετίζεται η έννοια της μνήμης. Όλο αυτό το διάστημα βλέπαμε την μνήμη της βίας, βλέπαμε τη μνήμη της ιστορίας, της πολύ σύγχρονης ιστορίας, της ιστορίας των τελευταίων 10 ετών, της μέσης διάρκειας της ιστορίας των τελευταίων 30 ετών, την ιστορία της μεταπολίτευσης, πώς δηλαδή αναδύθηκε αυτό το φαινόμενο, αλλά με ένα περίεργο τρόπο υπήρχαν νήματα που μας πήγαιναν 70 χρόνια πίσω. Δηλαδή στην περίοδο της κατοχής, με τα εγκλήματα που τότε έγιναν, αλλά και με την συνεργασία Ελλήνων με τις δυνάμεις της κατοχής, που είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πράγμα, ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν μόνο πολιτικοί απόγονοι εκείνων, ήταν και φυσικοί απόγονοι εκείνων. Υπήρχαν δηλαδή σχέσεις συγγένειας. Και άρα η μνήμη, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες, εξακολουθεί να είναι ζωντανή και να εμφανίζεται με τις διάφορες μορφές της. Έρχομαι στο θέμα που είναι το κυρίως προς συζήτηση θέμα και όλα αυτά νομίζω ότι δένονται μαζί του. Δηλαδή πώς η Γερμανία, για να ξεκινήσουμε να κοιτάζουμε και προς τον εταίρο μας, συνομιλητή μας εννοώ ως χώρα, τη Γερμανία, έχει ορίσει πρόσφατα, όπως υπόθηκε, το απικιακό της παρελθόν ως έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της εθνικής μνήμης. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κύριος Τερκεσίδης έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα, το μεταναστευτικό υπόβαθρο, τη διπλή καταγωγή. Ένας άνθρωπος που ζει στη Γερμανία, έχει Έλληνα γονιό, άρα νομίζω πως είναι και εύλογο και εξαιρετικά έφορο το ενδιαφέρον του να διερευνήσει και να διευρύνει τις συζητήσεις που γίνονται σχετικά με την αποικιοκρατία και το ρατσισμό και πώς μια χώρα στέκεται μπροστά στον καθρέφτη και βλέπει το παρελθόν της. Κρατάω από πρόσφατα κείμενα και συνεντεύξεις του
μία σύγκριση που κάνει και την προβάλλω και λίγο και εγώ και στα δικά μας. Αναρωτιέται πώς αντιδρούμε στο ρατσισμό στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή πώς μία δολοφονία ενός Αφροαμερικανού στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε στη Γερμανία περισσότερη διαμαρτυρία από το θάνατο 9 ατόμων από ασφυξία 9 μεταναστών στο Χανάο. Θα έλεγα κι εγώ αντιστοίχως ότι ο ίδιος θάνατος του George Floyd στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεσήκωσε πάρα πολύ οργή εδώ, τον ίδιο περίπου καιρό που όταν έγινε η φωτιά, η μεγάλη φωτιά στο προσφυγικό κάμπ στη Μόρια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτοξεύτηκε πάρα πολύ ρατσιστικό μίσος με στόχο αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν τους έχουμε κοντά μας έχουμε μία άρνηση να δούμε τι συμβαίνει, όταν είναι μακριά η μνήμη της καταδιωκόμενης φυλής, της διωκόμενης, είναι πιο αποδεκτή. Και με αυτές τις λίγες σκέψεις θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Μάρκ Τερκεσίδη. Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή και την παρουσία μας όλων εδώ και θα επανέλθουμε και συζήτηση μεταξύ μας και ενδεχομένως και ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Κύριε Τερκεσίδη. Ja, zunächst mal von meiner Seite auch vielen Dank, dass ich heute in Athen sein kann. Ist ja auch immerhin die Stadt, in der mein Vater mal geboren wurde. Insofern wechsle ich jetzt auch die Schauplätze so ein bisschen in dieser kurzen Präsentation, die ich jetzt mache, weil ich starte jetzt in Deutschland und komme gewissermaßen in Griechenland an, beziehungsweise sozusagen komme da an, wo mir ein Mosaiksteinchen fehlt in den momentanen Diskussionen, die wir in Deutschland führen. Costes hat ja eben schon mal angesprochen, dass es in der Bundesrepublik vor einiger Zeit massive von Tausenden und Abertausenden jungen Leuten begleitete Demonstrationen gegeben hat, anlässlich von Black Lives Matter, also anlässlich des Todes eines schwarzen Mannes in den Vereinigten Staaten. Und diese Demonstrationen waren so erfreulich, wie sie gleichzeitig aber auch so ein bisschen seltsam waren für alle Leute, die sich schon länger mit Rassismus beschäftigen in der Bundesrepublik, mit dem Rassismus, der im Rahmen der Migrationsgesellschaft entstanden ist in der Bundesrepublik und auch von den Leuten, die selber von Rassismus historisch mal betroffen gewesen sind. Das heißt, warum löst der Tod eines schwarzen Mannes in den Vereinigten Staaten, George Floyd, warum löst der mehr aus als die Tode, die eben schon erwähnt worden sind, in Hanau, der Anschlag in Halle, der antisemitisch motiviert worden ist, oder auch die Tode von 9 Personen mit Migrationshintergrund durch den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund in der Bundesrepublik in den 2000er Jahren und auch dort ist ja eine Person griechischer Herkunft getötet worden von dieser Terrororganisation Theodoros Voulgaridis in München. Natürlich liegt es erstmal auch ein bisschen auf der Hand. Das waren wahnsinnig viele jüngere Leute, die da demonstriert haben. Und für diese jüngeren Leute ist das, was auf Instagram passiert, wichtiger als das, was in der Zeitung steht oder die Diskussionen, die in der politischen Sphäre geführt worden sind. Und dieses Bild ist natürlich das absolute Symbolbild für Rassismus überhaupt. Also ich habe das Knie eines schwarzen Polizisten im Nacken eines sterbenden schwarzen Mannes und das illustriert sozusagen das rassistische Verhältnis aufs gewalttätigste, aber natürlich auch aufs einfachste. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich. Aber die Frage bleibt, warum das eigentlich mehr ausgelöst hat. Einen zweiten Schauplatz möchte ich dann noch dazufügen und das ist der Schauplatz, der auch schon angesprochen worden ist. Deutschland diskutiert in den letzten Jahren über seine koloniale Vergangenheit, über die Straßennamen, die nach ehemaligen Kolonialhelden benannt sind, über die Denkmäler, die es in dem Zusammenhang noch gibt, aber auch über die Sammlungen von Museen und die Art und Weise, wie diese Sammlungen zustande gekommen sind. Manchmal sind eben einfach Gegenstände aus dem Kolonialreich entwendet worden und unter Gewaltanwendung entwendet worden und nach Deutschland gebracht worden.
Das ist eine interessante Diskussion. Ich begrüße die genauso, wie ich die Proteste begrüße, die im Zusammenhang mit Black Lives Matter stattgefunden haben. Aber diese Diskussion beschäftigt sich fast ausschließlich oder sagen wir ausschließlich mit den überseeischen Gebieten, die zum Deutschen Reich gehört haben und vor allen Dingen mit denen in Afrika, also mit Kamerun, Tansania, Ruanda, Burundi, Deutsch-Ostafrika, Namibia, Deutsch-Südwestafrika. Und gleichzeitig gibt es noch eine andere Diskussion, die jetzt in der Bundesrepublik geführt wird, auch sozusagen unter der Maßgabe, dass der Holocaust ja sehr stark im Vordergrund gestanden hat in der Erinnerungspolitik der Bundesrepublik und dass darüber vielleicht andere Diskussionen vergessen worden sind. Und es gibt jetzt auch eine Diskussion über die vergessenen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Also das heißt, die Opfer der Wehrmacht in Griechenland, unter anderem in Serbien, in Polen, in der ehemaligen Sowjetunion, 3,3 Millionen Kriegsgefangene hat die Wehrmacht einfach hinter der Front verhungern lassen. Man kann sich, glaube ich, das Mindset gar nicht vorstellen, dass es gebraucht hat, um genau das zu tun. Aber Polen hat 22% seiner Bevölkerung verloren, Griechenland 8 und so weiter. Also man kann jetzt durch ganz Europa gehen und das ist auch eine sehr wichtige Debatte, die da geführt wird. Interessanterweise werden diese beiden Debatten, die Debatte über den Kolonialismus und die Debatte über diese vergessenen Opfer des Zweiten Weltkriegs nie in einem Zusammenhang gesehen. Und das scheint mir auch das Problem zu sein, dass die Debatte über Rassismus jetzt eine ist, die nur über Schwarz und Weiß geführt wird und dass darüber sozusagen die europäische oder die nah an Europa stattfindende Diskussion, notwendige Diskussion über sozusagen die europäische Dimension des Rassismus, über die innereuropäische Dimension des Rassismus einfach nicht mehr geführt wird. Und das ist historisch eigentlich nicht begründbar. Ja? Und dazu werde ich jetzt gleich noch mal ein bisschen kommen, auch am Beispiel von Griechenland. Ja? Also Deutschland hatte im Grunde immer eine Orientierung in Richtung Osten, in Richtung europäischen Osten. Und interessanterweise ist es so, dass in der englischsprachigen Literatur, also in der US-amerikanischen historischen Literatur, in der englischsprachigen historischen Literatur, diese Dimension sozusagen eines quasi nachbarschaftlichen oder kolonialen Kolonialismus durchaus gesehen wird, in der deutschen Diskussion aber gar nicht, also, sondern nur der überseeische Dimension. Von polnischsprachige Gebiete haben seit der polnischen Teilung Ende des 18. Jahrhunderts zu Preußen gehört und danach zum Deutschen Reich und das für fast 150 Jahre. Es gab Polen ja nicht auf der europäischen Landkarte. Preußen hat teilweise 8 Millionen Einwohner gehabt, davon haben 3 Millionen Polnisch gesprochen. Und die ganze Diskussion, die über diese Gebiete geführt worden ist, hatte immer diesen sozusagen kolonialen Touch. Warum nennen wir das nicht Kolonialismus? Wir könnten das Kolonialismus nennen, aber offenbar betrifft das Weiße und deswegen nennen wir es nicht Kolonialismus. Deutschland, dazu komme ich gleich nochmal, hatte auch eine Strategie sozusagen, die sich Mitteleuropa nannte und die sozusagen einen Raum bis Afghanistan schaffen sollte, der von Deutschland oder vom Deutschen Reich dominiert werden sollte. Auch das war eine klare imperiale, teilweise auch koloniale Strategie, die wir in diesem Rahmen gar nicht mit bedenken. Es gibt ein Zitat von Georg Friedrich Wilhelm Hegel, das immer wieder in Bezug auf Afrika zitiert wird, nämlich dass Hegel gesagt habe, Afrika könne in der Philosophie der Geschichte nicht berücksichtigt werden, weil Afrika noch keine Geschichte hätte. Interessanterweise, wenn man diese Vorlesung liest, sagt Hegel aber exakt das Gleiche mit fast den gleichen Worten über die Slawen. Die Slawen haben auch noch keine Geschichte und über die müssen wir auch nicht reden, wenn es um sozusagen die Bewegungen des Geistes geht. Also da gab es sozusagen diesen Zusammenhang in den wenigen Bemerkungen, die Hegel darüber gemacht hat, schon länger. Es gab sogar die Debatte in Deutschland mal, es gab in den 60er Jahren ein wichtiges Buch von Fritz Fischer, das hieß Der Griff nach der Weltmacht. Dieses Buch ist viel diskutiert worden, aber nur in Bezug auf die Frage, ob Deutschland für den Ersten Weltkrieg verantwortlich ist. Allerdings breitet Fritz Fischer diese ganze Richtung Osten orientierte Strategie im Grunde aus und bezeichnet die auch als Imperialismus. Wir haben das auch bei Hannah Arendt, wir haben das bei einer ganzen Reihe von anderen Denkern, die den Zusammenhang sehr wohl gesehen haben.
wir diskutieren den dieser Tage aber nicht mit. Wenn ich jetzt mal nach Griechenland springe, also ich habe über Polen gesprochen, ich könnte diese Geschichte sehr lange ausweiten, ich könnte über den Balkan sehr lange reden, ich könnte über das Osmanische Reich sehr lange reden, was sozusagen direktes Interessensgebiet des Deutschen Reiches gewesen ist. Und das sozusagen Projekt, das es alles zusammenfasst, war natürlich das Bahnprojekt, das von Berlin nach Bagdad gebaut werden sollte. Also zuerst die anatolische Eisenbahn ab Istanbul, dann sozusagen verlängert nach Bagdad. Dann sozusagen 1916 im Höhepunkt der Ausdehnung im Ersten Weltkrieg gab es diese Verbindung tatsächlich von Berlin nach Bagdad. Und das war sozusagen die Idee des deutsch dominierten Raums. Und zu diesem Raum gehörte auch Griechenland schon eigentlich ziemlich lange. Es war nicht sozusagen direktes Interessensgebiet, aber schon auch ein wichtiger Baustein in dieser Strategie. Und das ist ein, sozusagen ein, eine Mentalität auch gegenüber Griechenland, die sich immer wieder so Bahn bricht, wenn man auch die aktuellen Debatten in der Bundesrepublik beobachtet. Also 2019 hat sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer auf einer Veranstaltung tatsächlich hinreißen lassen, natürlich so ein bisschen lustig sollte es sein, nochmal zu sagen, dass auch angesichts der europäischen Schuldenkrise die Griechen auf jeden Fall besser daran getan hätten, den bayerischen König zu behalten. Und dass also ein deutscher Innenminister sowas 2019 sagt, zeigt, dass er kein Problem damit hat, dass es diese Art von Übergriffen eigentlich gegeben hat. Klar, Otto der Erste war der erste König von Griechenland. Während der Schuldenkrise, die im Übrigen interessanterweise von einem indischen Wissenschaftler mal als postkoloniale Krise begriffen worden ist, hat sich gezeigt, dass sozusagen die schlimmsten nur denkbaren Klischees über Griechenland in der deutschen Öffentlichkeit wieder sozusagen erzählt wurden, ja, die, das Volk der faulen in der Hängematte liegenden Steuerhinterzieher, die das europäische Projekt ruinieren. Und auch da kann man sehen, dass es sozusagen offenbar so Traditionsbestände von Denken gibt, die sehr schnell aktivierbar sind, aber die natürlich eine historische Tradition haben. Und diese historische Tradition in Bezug auf Griechenland hat immer daraus bestanden, sozusagen schon im späten 18. Jahrhundert, aber dann auch im beginnenden 19. Jahrhundert, natürlich immer so zwei Positionen in Bezug auf Griechenland zu haben. Die eine war der Philhellenismus, der so eine schwärmerische Begeisterung für die Antike hatte, die dann aber sozusagen einverleibt wurde in das deutsche Projekt. Also wir sind eigentlich die eigentlichen Hellenen, die jetzt die Tradition der Antike aufgenommen haben. Und gleichzeitig gab es immer die schwere Ablehnung, angefangen von bei Johann Jakob Fallmerayer, wo gesagt wurde, die aktuellen Griechen haben mit der Antike überhaupt nichts zu tun, sie sind eigentlich nur Slawen. Und diese beiden Positionen sozusagen sind immer durchgehalten worden über die gesamte Geschichte. Ja, wir sehen das heute noch sozusagen, dass es einerseits die schwärmerische Position ist, die natürlich im Grunde auch vollkommen eliminatorisch ist, weil es geht nicht um irgendwelche konkreten Griechen, es geht um die Beanspruchung des Erbes, des antiken Erbes und diese Position, dass sie eigentlich sozusagen eine Slawenwahl war. Sind. Während der Zeit des Nationalsozialismus gab es dann diese Idee, die Griechen seien eigentlich eine vorderasiatische Rasse. Der berühmte Rassengünther hatte das vorgegeben. Bei Hitler taucht das aber auch auf. Bei Alfred Rosenberg taucht es auf, der gesagt hat, als sich Griechenland, nachdem sie die Perser besiegt haben, der Demokratie zugewandt sind, da sind sie eine vorderasiatische Rasse geworden, die nicht mehr arisch gewesen ist. Also Sie sehen, wir haben immer diese beiden Positionen in der Geschichte. Das geht aber damit einher, dass es sozusagen auch ein klares Projekt der Eroberung gab, nicht der direkten Eroberung, sondern der indirekten Eroberung. Das Deutsche Reich hatte eine klare Strategie der Osterweiterung, der Ostausdehnung, die in zwei Strategien bestand. Einmal der sogenannten ökonomischen Durchdringung und auf der anderen Seite der moralischen Eroberung.
Die ökonomische Durchdringung bedeutete sozusagen, Staaten durch Wirtschaft vom Deutschen Reich abhängig zu machen. Das bedeutete Handel natürlich, Rohstoffimport. Teilweise hat Griechenland 50% des Tabakhandels, das war ein wichtiges Exportgut für Griechenland, mit dem Deutschen Reich abgewickelt. Aber auch eine Strategie durch Know-how, durch Industrialisierung, durch Bereitstellung von Know-how Einfluss zu gewinnen auf die Wirtschaft. Prozesse. Also das heißt, ohne das deutsche Know-how ging irgendwann gar nichts mehr in bestimmten Ländern des Balkans und so weiter. Und dazu gab es eine Clearingstelle, die dafür gesorgt hat, dass das, was exportiert wurde nach Deutschland, wie zum Beispiel Tabak, auch in Deutschland wieder eingekauft werden musste, also damit die Währungsunterschiede nicht berücksichtigt wurden. Also das heißt, man musste auch das wieder einkaufen in Deutschland, damit das nicht verfällt. Und das war sozusagen eine Strategie, die Länder maßgeblich abhängig gemacht haben von der Bundesrepublik. Der zweite Moment daran war die moralische Eroberung, auch Strategie des Auswärtigen Amtes. Das bedeutete, wir müssen deutsche Schulen gründen, wir müssen deutsche Vereine in die Länder bringen, wir müssen deutsche Institute, natürlich auch wie das Goethe-Institut, in andere Länder bringen, um diese Länder im Sinne des Deutschtums zu beeinflussen, im Sinne des deutschen Führungsanspruchs zu beeinflussen. Das nannte sich dann moralische Eroberung. Diese Strategie ist im Grunde bis zum Vorabend des Zweiten Weltkrieges eingehalten worden, die indirekte Strategie. Aber wenn wir den Nationalsozialismus als Fortsetzung eines Kolonialprojektes betrachten, dann können wir natürlich sehen, wie das umschlägt. Wie sozusagen dieser Moment, in dem die informelle Strategie und die Betrachtung von anderen Ländern als vorderasiatische Rassen plötzlich umschlagen kann in ein regelrechtes Gewaltverhältnis, wo sozusagen Teile Polens dem Deutschen Reich angeschlossen werden, Teile davon zum Generalgouvernement, zum Reservat für die Polen gemacht werden, wie die besetzten Ostgebiete sozusagen dem Reich angeschlossen werden. Und für all das gab es Pläne und es gibt ja auch keinen Zweifel darüber, dass wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, es Griechenland auch nicht mehr hergegeben hätte. Ja, das war eigentlich relativ eindeutig. Und das koloniale Mindset zeigt sich in dem Moment auch nochmal, wo es eben kein Problem darstellt, 1600 griechische Dörfer niederzubrennen, weil sozusagen die Voraussetzung dafür muss irgendwo gewesen sein. Das tut man nicht einfach so, sondern es gibt die Idee des Herrenmenschentums und der nordischen Rasse, die sich lustigerweise bei Joseph Goebbels in der Akropolis verkörpert hat. Die nordische Rasse, aber eben nicht in der Bevölkerung Griechenlands. Also, der Punkt, den ich hier anbringen möchte, ist ein doppelter. Also ich glaube, es lohnt sich, sozusagen die Beziehungen des Deutschlands zu anderen europäischen Staaten, zu Polen, zu Griechenland, zu Serbien, zu einer ganzen Reihe anderer Staaten, auch zur Türkei, nochmal unter dem Gesichtspunkt des Postkolonialen zu betrachten oder des Postimperialen zu betrachten. Es lohnt sich meiner Meinung nach, wenn wir über Rassismus diskutieren, über jedes Land einzeln zu diskutieren. Wir werden über Griechenland nochmal sprechen, aber es lohnt sich, über jedes Land einzeln zu diskutieren. Das heißt, es hat keinen Sinn, sozusagen die Schwarz-Weiß-Brille aus den Vereinigten Staaten einfach so jetzt zu importieren und zu sagen, das sind die Beziehungen, die wir in Deutschland vorfinden, weil dadurch sozusagen ein ganz, ganz großer Teil europäischer Geschichte von sich überschneidenden Territorien, wie Edward Said mal gesagt hat, in Europa auf kontinentaler Ebene ausgeschlossen werden. So, ich mach's mal bis hier und dann können wir in die Diskussion kommen, wenn Athena. Mark, ευχαριστούμε πολύ. Δεν προλαβαίνω να μετρήσω πόσα θέματα έχουν ανοίξει για συζήτηση. Είναι πάρα πολλά. Λέω μια-δυο λέξεις μόνο έτσι για τον επόμενο γύρο πριν δώσω το λόγο στην Αθηνά Αθανασίου. Νομίζω ότι θα πω κάτι πολύ κοινότοπο. Οι λέξεις λένε πολλά και η επιλογή των όρων. Βάζω στο τραπέζι τον όρο βαβαροκρατία. Είπες για την... για τον βασιλιά Όθωνα και για την, τι θα είχε γίνει, ότι θα έπρεπε να έχει μείνει η γερμανική βασιλική οικογένεια στην Ελλάδα. Στην ελληνική ιστοριογραφία η περίοδος έχει περάσει με τον όρο βαβαροκρατία, δηλαδή όχι βαβαρική περίοδος, αλλά πάντα όταν έχουμε ως δεύτερο συνθετικό το κρατία, το κράτος σημαίνει επιβολή
συνήθως δια της βίας. Και έχει σημασία το ότι έτσι προσλήφθηκε η περίοδος της η οθωνική, ας πούμε, από τους Έλληνες της εποχής. Και εγώ θα την έβαζα σαν ένα ορόσημο σε αυτή τη συζήτηση μιας διαχρονικής σχέσης ανάμεσα στους δύο λαούς, στις δύο χώρες. Και βέβαια κρατάω για τον επόμενο γύρο της συζήτησης κάτι που μπορεί να είναι και έτσι εξαιρετικά προκλητικό, που είναι οι πολύ πρόσφατες σχέσεις και το πώς η μνήμη αναβιώνει μέσα από περίοδους έντασης, και αναφέρομαι στην περίοδο της ακραίας λιτότητας που επιβλήθηκε στη χώρα, και το πώς αυτή ξύπνησε μνήμες του παρελθόντος, οι οποίες κατά τα άλλα δεν παρουσιάζουν τόσες πολλές αναλογίες, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ξυπνάει η μνήμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρία Αθηνά Αθανασίου. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε απόψε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε υπό την επίρρεια, υπό το πνεύμα, υπό το φως αυτής της τόσο γενναίας και δίκαιης απόφασης του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι σημαντικό ότι οι Ναζί μπαίνουν στη φυλακή. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η μάχη. Χρειάζεται να παραμείνουμε ενεργές και ενεργοί και πάντοτε σε επαγρύπνηση. Ο Πρίμο Λέβη έλεγε «συνέβη, μπορεί να ξανασυμβεί». Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση για να αντιμετωπίζουμε διαρκώς και καθημερινά αυτή την ιδεολογία που κατέστησε δυνατό αυτό το έγκλημα, τη σειρά των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής. Μια ιδεολογία που έχει απολύξεις στον φυλετικό ρατσισμό, στον αντισημιτισμό, στο σεξισμό, στην ομοφοβία και τρανσφοβία, στην αναπηροφοβία και στον ικανοκεντρισμό. Απέναντι σε όλα αυτά χρειάζεται να είμαστε σε μια επαγρύπνηση, σε όλα μαζί αδιάρρηκτα. Έτσι λοιπόν σκέφτομαι και πώς το Black Lives Matter γίνεται Refugee Lives Matter, ένα πολύ ενδιαφέρον σύνθημα που ακούστηκε σε μια πρόσφατη διαδήλωση στην Ιταλία για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. Έλεγε από τη Μεσόγειο στη Μινεάπολη, μάλλον από τη Μινεάπολη στη Μεσόγειο, κάτω από το νερό ή κάτω από ένα γόνατο δεν μπορώ να αναπνεύσω. Αυτή η συνθήκη του «δεν μπορώ να αναπνεύσω», αυτή η επιβεβλημένη ασφυξία πάνω σε ομάδες ανθρώπων που αφορά το ρατσισμό, αφορά το σεξισμό, αφορά χτες θα αρχίσει σε λίγες μέρες η δίκη για το λιντσάρισμα στο κέντρο της Αθήνας, για την άγρια δολοφονία του queer ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου. Όλα αυτά λοιπόν συνυφαίνονται σε αυτό το διαρκή αγώνα που είναι ένας αγώνας αντιρατσιστικός, και σήμερα πια μπορούμε να μιλάμε για κινήματα αντιρατσιστικής μνήμης. Ίσως έχουμε λίγο την ευκαιρία αργότερα να μιλήσουμε λίγο παραπάνω γι' αυτό. Το έργο του Μάρκ Τερκεσίδης που συμπυκνώνεται τόσο έτσι εύστοχα στο ερώτημα ποιανού η μνήμη μετράει, είναι ένα ερώτημα που βρίσκεται νομίζω στην καρδιά της μεταπικιακής ιστορίας και πολιτικής της μνήμης. Μιας μνήμης που δεν είναι μία, που είναι διασπορική, είναι πολυτοπική, είναι εκτοπισμένη, τραυματική, ιστορικά και πολιτικά τραυματική. Και αυτή η προβληματική που περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα ποια μνήμη μετράει, ποια μνήμη έχει τελικά σημασία, υπενήσεται κατά τη γνώμη μου δύο ακόμα πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Το πώς συμβάντα, μάλλον ποια συμβάντα και πώς φτάνουν να λογίζονται και να ορίζονται ως αξιομνημόνευτα, συμβάντα δηλαδή που πρέπει να θυμόμαστε, και πώς οι σιωπηρές μνήμες, οι αποσιωπημένες μνήμες, λειτουργούν ως ένα είδος αντιμνήμη, δηλαδή ως δυνατότητα κριτικής στις μνημειώδεις και κοινότοπες νόρμες του αξιομνημόνευτου. Επομένως, η ιστορία της μνήμης είναι πεδίο σύγκρουσης. Είναι ένα
πολιτικό πεδίο, είναι πεδίο σύγκρουσης γύρω από το ποια μνημονική εμπειρία μετράει. Δηλαδή, ποια μνημονική εμπειρία αναγνωρίζεται, δημοσιοποιείται, εισακούγεται, θεσμοθετείται, ακόμα και καταναλώνεται, θα έλεγα. Και αυτό νομίζω ότι αφορά καταστατικά τη μεταπικιακή ανάγνωση της ιστορίας ως μια πρακτική του να διαβάζουμε την εκάστοτε επίσημη ιστορία ενάντια στο ρεύμα. Δηλαδή από την οπτική γωνία των παρυφών της, αυτών που είναι εκτοπισμένοι και εκτοπισμένες από αυτή την επίσημη ιστορία. Η ιδιαίτερη σχέση μεταπικιακότητας και μνήμης δηλώνεται νομίζω από τον ίδιο τον όρο μεταπικιακότητα, ιδιαίτερα το πρόθυμα μετά, με την έννοια ότι η χρονικότητα αυτού του μετά δεν παραπέμπει, κατά τη γνώμη μου, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, σε μια περαιωμένη ιστορικότητα, σε ένα τέλος δηλαδή. Δεν σηματοδοτεί ένα οριστικό τέλος, δεν σημαίνει ένα χρονικό ρήγμα με το απικιακό παρελθόν. Να το πω διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι η απικιοκρατία έχει τελειώσει. Αντίθετα, υπενήσεται μία διαφορετική σχέση με αυτό το παρελθόν. Μία σχέση που συνίσταται σε μία επίμονη παραμονή. Δηλαδή, σε ένα παρελθόν που επιμένει να παραμένει στο παρόν. Δηλαδή, να είναι ακόμη παρόν. Αλλά συνίσταται επίσης και σε μία κριτική απόκριση σε αυτό το παρελθόν, δηλαδή μια αντίσταση σε αυτό το παρελθόν. Άρα το πρόθυμα μετά, το post στην μεταπικιοκρατία, δεν υποδηλώνει τόσο το έπειτα από, όπως πιστεύετε γενικά, αλλά υπό την επίρρεια, υπό το πρίσμα, υπό το κριτικό πνεύμα, δηλαδή μας δίνει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο διερευνάται κριτικά η σχέση του παρόντος με την απικιοκρατία, αλλά και η σχέση μας με την παρούσα απικιοκρατία. Η μεταπικιακή κριτική μνήμη ανακαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους η απικιοκρατία είναι εκτός των άλλων και απίκηση του χρόνου. Δηλαδή είναι εξάλειψη ενός προαπικιακού χρόνου. Είναι μια μηχανή λήθης, με λίγα λόγια. Τώρα, η περίπτωση της Γερμανίας, στην οποία αναφέρθηκε ο Μάρτυρ Κεσίδης πριν από λίγο, παρουσιάζει ενδιαφέρον και από αυτή την άποψη, κατά τη γνώμη μου, πράγματι, όπως και η περίπτωση της Ελλάδας, και θα πω αμέσως. Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία έχασε τον έλεγχο των αποικιών της στην Αφρική, στην Κίνα, στον Ειρηνικό, και έτσι έγινε το πρώτο μεταπικιακό, με σε εισαγωγικά ευρωπαϊκό έθνος, που συμμετείχε στον υπεριαλισμό της νεωτερικής Ευρώπης με τρόπους που οδήγησαν στην εποχή του εθνικοσοσιαλισμού. Ένας θαυμάσιος σύγχρονος στοχαστής μας εξηγεί, μιλάει πολύ συγκεκριμένα για αυτή την σχέση, μιλάω για τον Έντσο Τραβέρσο, ο οποίος έχει χνηλατίσει τις σχέσεις ανάμεσα στην απικιοκρατία και στον ναζισμό. Αλλά βέβαια, μας λέει ο Μάρκ, τι γίνεται και με διαφορετικά νοούμενες, μη τυπικές, ας πούμε, μη υπερπόντιες απικιακές πρακτικές και ιδεολογίες εντός Ευρώπης. Πρακτικές και ιδεολογίες που αποτυπώνονται στη σχέση της Γερμανίας με άλλα εθνικά κράτη, αλλά θα πρόσθετα και στη σχέση της επίσημης εθνικής Γερμανίας με τους οικείους της άλλους και άλλες. Θυμίζω εδώ ότι ήταν μόνο το 2000, έτσι, πολύ σχετικά πρόσφατα, που η γερμανική νομοθεσία αναγνώρισε ότι υπάρχουν Γερμανοί και Γερμανίδες που δεν έχουν γερμανική καταγωγή. Αλλά και η Ελλάδα κατέχει μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη θέση, θα έλεγα, σε αυτή την συζήτηση. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι για το εθνικό φαντασιακό Ελλάδα, το βάζω σε εισαγωγικά, μιλάω για την Ελλάδα ως εθνικό φαντασιακό, που είναι προϊόν μιας φαντασίας άλλων δυνάμεων για την Ελλάδα, γι' αυτό λοιπόν το εθνικό φαντασιακό, η Ευρώπη
όπως άλλωστε αποτυπώνεται στη γνωστή οριενταλιστική κεφαλοκρατική αναπαράσταση της περίφημης αρπαγής, της αρπαγής της Ευρώπης, απεικονίζει την μοιραία κατάκτηση, φέροντας τα ταυτόχρονα και αμφίθυμα νοήματα της αρχαίγονης κληρονομιάς και του κανονιστικού ιδεώδους. Ενώ την ίδια στιγμή η Ελλάδα υποστασιοποιείται από έναν αποικιοκρατικό λόγο περί της υπανάπτυκτης περιφέρειας που φέρει όλες τις οριενταλιστικές φολκλωρικές συνδηλώσεις της εξωτικής σαγήνης και της πολιτισμικής οπισθοδρόμησης. Αυτή η φαντασιακή προβολή Ελλάδα, επιμένω να βάζω την Ελλάδα σε εισαγωγικά εδώ, απουσιάζει από τη συζήτηση της αποικιοκρατίας, απουσιάζει από τη μνήμη της αποικιοκρατίας. Νομίζω, και όπως προκύπτει και από το επιχείρημα του Μάρκ με έναν τρόπο, επειδή ως εθνικό αφήγημα και φαντασιακή κατασκευή τοπικότητας, φέρει μια ιδιότυπη οριακότητα ή και περιθωριακότητα ως προς τη λεγόμενη Δύση. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί γίνεται παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί φιλόλογοι που φιλοτέχνησαν την ελληνική εθνική ταυτότητα μέσω της νεοκλασικής αρχαιολατρικής εικόνας του ελληνικού πολιτισμού, εμπλέκονταν δομικά στην ιδεολογική επιχείρηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Παρενθετικά, το ανέφερε πριν και ο Κωστής, το αναφέρω και εγώ και δεν θα μείνω σε αυτό. Πράγματι, η πολιτισμική ιστορία της κρίσης, αν μιλάμε για μια πολιτισμική ιστορία της κρίσης, έφερε στο προσκήνιο ξανά τις εργαλειακές χρήσεις του αιμονικού λόγου περί εξαιρετικού και εξαίρετου ένδοξου εθνικού παρελθόντος της Ελλάδας. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Θέλω να πω λοιπόν ότι το αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης που έφτιαξε μέσα από την φιλολογία, το φολκλόρ και την αρχαιολογία αυτή την Ελλάδα, μια επιχείρηση, θα έλεγα, γνώσης εξουσίας, για να θυμηθούμε τον Μισελ Φουκό, γνώσης εξουσίας ακριβώς μέσω αυτής της επιστημικής βίας, που είναι ταυτόχρονα, όπως είπα, φιλολογική, αρχαιολογική, λαογραφική, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι η κατασκευή και εθιμοτυπική αναπαραγωγή μιας ουσιοκρατικής εθνικής κουλτούρας, που ταιριάζει όμως στην προβολή των κυρίαρχων δυνάμεων. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά απεικονίζει το βλέμμα των κυρίαρχων δυνάμεων απέναντι στην Ελλάδα. Τι σημαίνει όμως αυτό για το αντικείμενο αυτής της επιχείρησης, δεδομένου ότι δεν αποτελεί, για την Ελλάδα δηλαδή, δεδομένου ότι δεν αποτελεί τυπικά αποικία. Δηλαδή, με το βάρος της λέξης όσον αφορά την στρατιωτική κατάκτηση και την γραφειοκρατική μηχανή της κατοχής και της κυριαρχίας. Εδώ όλη αυτή η συζήτηση συνδέεται και με την έννοια, μία έννοια που χρησιμοποιεί, έχει εισαγάγει ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Μάικλ Χέρτσφιλντ. Αναφέρομαι στην έννοια της κρυπτοαποικιοκρατίας, που περιγράφει ακριβώς χώρες, ενδιάμεσες ζώνες, θα λέγαμε, που αναγκάστηκαν να αποκτήσουν την πολιτική τους ανεξαρτησία με αντάλλαγμα την οικονομική εξάρτηση και με όρους πάντα που υπαγορεύτηκαν από τους κυρίαρχους, με όρους που υπαγορεύτηκαν από τη Δύση. Εδώ, παρότι βρίσκω την έννοια πολύ ενδιαφέρουσα ως ευρετική, όπως λέμε, ως μια κριτική, τέλος πάντων, έννοια, κριτική σκευή ανάλυσης και ερμηνείας, θα ήθελα να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται μια προσοχή στο να μην διολυσθένουν οι χρήσεις της σε απλουστευτικά ισοπεδωτικές προσεγγίσεις και σε άτεγκτα αναγωγικά σχήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ακραία εκδοχή στο όλα είναι αποικιοκρατία, έτσι, κάθε οικονομική εξάρτηση είναι αποικιοκρατία, κάθε σχέση χρέους είναι αποικιοκρατία. Εδώ εγώ προσωπικά θα συνιστούσα μια μεγάλη προσοχή, και αν
έχουμε την ευκαιρία, θα συζητήσουμε περισσότερο. Πάντως θέλω να πω, κάπως υπερασπιζόμενη την έννοια της μετααπικιακότητας, όπως τουλάχιστον την περιέγραψα πριν, ότι αυτή η έννοια, η έννοια της μετααπικιακότητας, αντιστέκεται ακριβώς σε απλοϊκούς και αραγείς ορισμούς. Αναφέρεται δηλαδή σε μια ετερογενή πολλαπλότητα ιστορικοπολιτικών συνθήκων παγκόσμιας ανισότητας. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή αφενός να μην υποτιμάμε τις διαφορές ανάμεσα σε συμφραζόμενα και εκφορές της κυριαρχίας, να μην υποτιμάμε δηλαδή τις δραστικές διαφορές ανάμεσα σε απικιακά καθεστώτα και σε άλλες μορφές κυριαρχίας, αλλά και αφετέρου νομίζω ότι χρειάζεται διαρκώς μία κριτική στα ρέκβιεμ που ανακοινώνουν το τέλος της απικιοκρατίας, σαν να έχει αυτή τελειώσει οριστικά, αγνοώντας δηλαδή ότι υπάρχει ακόμα απικιοκρατία σε διαφορετικές εκφορές, υπάρχει κατοχή εδαφών. Άρα λοιπόν χρειάζεται και εδώ μια προσοχή και αντί αυτής της κατεύθυνσης που όρισα ότι θεωρώ ότι είναι προβληματική, εγώ προσωπικά θα πρότεινα, αν μπορώ να κωδικοποιήσω, τρία σημεία. Πρώτο, μία θεώρηση που λαμβάνει υπόψη ότι το αρχείο της απικιοκρατίας παραμένει ανοιχτό και γίνεται πεδίο μετατοπίσεων που συντείνουν σε μία κριτική ιστορικοποίηση της νεωτερικότητας. Δεύτερο, να δίνουμε μία διαρκή προσοχή στο σε τι συνίσταται η μεταπικιακή κριτική της εθνικής κουλτούρας μνήμης, της εκάστοτε εθνικής κουλτούρας μνήμης, μαζί με όλα τα έμφυλα, ταξικά και φυλετικά προσδιορισμένα ιδεώδη της. Τρίτο, σχέση εθνικισμού και απικιοκρατίας. Επίσης θα επιμείνω, γιατί νομίζω ότι συχνά συσκοτίζεται. Ένας εξαιρετικός επίσης θεωρητικός, ο Πάρθα Τσάτερτζι, μας λέει ότι ο εθνικισμός είναι ένας λόγος που παράγεται, δηλαδή σε αντίθεση με τις αντιαπικιακές εκφορές αυτού του λόγου, πρέπει να θυμόμαστε ότι μοιράζεται με τον λόγο της απικιοκρατίας πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα συνεχές ανάμεσα στην απικιοκρατία και τον εθνικισμό. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί συνήθως μένουμε στο ότι ο εθνικισμός είναι ένας τρόπος αντίσταση στην απικιοκρατία. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να θυμόμαστε ότι και η απικιοκρατία και ο εθνικισμός είναι δομικές ιδεολογίες της δυτικής νεωτερικότητας. Νομίζω ότι με την καταλυτική παρουσία του κινήματος Black Lives Matter και των μεταναστευτικών και προσφυγικών μετακινήσεων και αποκλεισμών, η ευρωπαϊκή απικιοκρατία έρχεται στο προσκήνιο, του ενεστώτα χρόνου, έτσι, έρχεται στο προσκήνιο του παρόντος και όχι ενός δήθεν μακρινού παρελθόντος. Έρχεται δηλαδή στο προσκήνιο σε στιγμές κινδύνου, όπως θα έλεγε ο Βάλτερ Μπένιαμιν, και έρχεται στο προσκήνιο συχνά ως μία σιωπηρή ιστορία της Ευρώπης, μία αποθυμένη ιστορία της Ευρώπης. Το ερώτημα για μένα που είναι ενδιαφέρον εδώ είναι πώς συνυφαίνεται το εθνικό φαντασιακό με την απικιοκρατική συνθήκη, πώς, ας πούμε, σχετίζεται το κίνημα Black Lives Matter με αυτή την αποσιωπημένη και καταπιεσμένη μνήμη και πώς ανοίγονται δίωδοι ρογμές μιας διαφορετικής μνήμης, μιας διαφορετικής μνημονικής διεκδίκησης αυτής της σιωπηρής, αποθυμένης και καταπιεσμένης ιστορίας. Ευχαριστώ.
Αθηνά, ευχαριστούμε πολύ. Πολλά από τα πράγματα που είπες, νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα πω κι εγώ λίγες σκέψεις και μετά θα ανοίξουμε μια συζήτηση μεταξύ μας. Θα δώσω το λόγο στον Μάρκ. Ξεκινώ από την διευκρίνηση ή την τοποθέτηση που έκανες πάνω στην έννοια της μετααποικιοκρατίας, ότι αυτή δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι μιλάμε για κάτι που αποτελεί παρελθόν και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο, το έχει φύγει. Έχω την εντύπωση ότι σε πολλές από τις συζητήσεις ή από το δημόσιο διάλογο των τελευταίων ετών, και μιλώ για τα χρόνια της κρίσης, υπήρχε, ας μου επιτραπεί ο όρος, μία συζήτηση ή μία αίσθηση επανά-απικιοκρατίας. Δηλαδή, νομίζω ότι δίπλα στην μετα-απικιοκρατία, στη συζήτηση δηλαδή του τι έχει αφήσει πίσω του μία περίοδος απικιοκρατική, αυτό που ήταν στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα και ίσως και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε αρκετές χώρες του Νότου, τα χρόνια μετά το 10, ήταν μία επάνωδος της αποικιοκρατίας. Υπήρχε δηλαδή μια συλλογική πρόσληψη, μια εικόνα ότι το Imperium ξανάρχεται. Ότι η αυτοκρατορία ξανάρχεται, ότι μια καινούργια φάση του συνεχούς της αποικιοκρατίας κάνει την εμφάνισή της. Νομίζω ότι αυτή είναι μια φάση η οποία συνεχίζεται, δηλαδή μπορεί να είναι σε μια ύφεση διότι έχουν προκύψει άλλα ζητήματα, αλλά διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο στις χώρες του Νότου, νομίζω, αυτή η πρόσληψη της κεντρικής Ευρώπης. Καταρχήν, πολλές φορές κρύβουμε τη Γερμανία. Όταν δεν θέλουμε να την ονοματίσουμε, μιλάμε για τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης ή για τη Βόρεια Ευρώπη. Αλλά αυτό, κακά τα ψέματα, συνήθως αφορά τη Γερμανία, όταν μιλούν οι χώρες του Νότου για την κεντρική Ευρώπη. Είχαμε επίσης μία διαρκή ακροβασία, και αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον, ανάμεσα σε ανιστόρητες γενικεύσεις και αναγωγές στο παρελθόν, οι οποίες ήταν περισσότερο προς άγραν εντυπωσιασμού παρά ουσίας, αλλά και κάποιες προκλητικές αναλογίες. Αυτό στον πόλεμο των συμβόλων και των συμβολικών αναπαραστάσεων, πάλι αναφέρομαι στα τελευταία χρόνια, συνήθως έπαιρνε τη μορφή κάποιων εικόνων οι οποίες ήταν πολύ γκροτέσκες, έτσι, ο Έλληνας με το ούζο, το μουστάκι που δεν δουλεύει και τον τρέφουν οι Βόρειοι, η Wehrmacht που έχει ντυθεί γερμανική πολιτική τάξη και ξανάρχεται προς τον Νότο. Αυτή ήταν ο πόλεμος των συμβόλων, ο οποίος όχι μόνο δεν έμεινε μόνο στο πεδίο κάποιων περιθωριακών πολιτικών προσώπων ή κινημάτων ακραίου λαϊκισμού, αλλά κάποιες φορές ήταν λόγος που εκφωνήθηκε από χείλη που θα έλεγε κανείς ότι ήταν πιο mainstream, ήταν πιο πολύ στο κέντρο, ας πούμε, του πολιτικού σκηνικού και του δημόσιου διαλόγου. Άρα υπήρχε μία σύγκρουση δύο ρητορικών ακραίων, εκατέρωθεν, οι οποίες η μία τροφοδοτούσε την άλλη. Έχει σημασία το γεγονός ότι ότι αυτή η συζήτηση από το 2010 και μετά περιστρέφεται γύρω από δύο θέματα. Το ένα είναι το χρέος και η ακραία λιτότητα, μνημόνια κτλ. Και το δεύτερο είναι το προσφυγικό. Και έχει επίσης μια σημασία το γεγονός ότι ακόμη και ο δαίμονας, ο εχθρός, αυτός τον οποίο θα χρησιμοποιήσω τον όρο καταχρηστικά, δεν μου αρέσει ο όρος, δεν μου αρέσει η συχνή χρήση του όρου λαϊκισμός, γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η κατάχρησή της, αλλά θα μιλήσω λοιπόν για αυτό το λαϊκιστικό λόγο. Μιλούσε λοιπόν έτσι για τις πολιτικές οι οποίες διαμόρφωναν αυτή την αίσθηση της αποικιοκρατίας, του Imperium κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή αυτός ο λόγος και οι φορείς αυτού του λόγου συνεχώς κοιτάζανε προς τη Γερμανία περιμένοντας ένα νεύμα, μια αλλαγή πολιτικής, περιμένοντας ότι μπορεί το κακό να γίνει καλό, ότι μπορεί από εκεί να βγει κάποιο σινιάλο
ότι τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Αυτό τελικά δεν επιβεβαιώθηκε τόσο στο πεδίο της οικονομίας, υπήρξε όμως η τομή του προσφυγικού. Και έτσι, ενώ η Ελλάδα, μιλώ σε σχέση με τη διαχείριση της πολιτικής ασύλου και των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ελλάδα ως τότε διαρκώς αισθανόταν ότι είναι ένα από τα αδικημένα παιδιά της ιστορίας του προσφυγικού, με τη στροφή που κάνει το 2015, τη σύντομη ενός έτους στροφή που κάνει η γερμανική πολιτική για το προσφυγικό, η Γερμανία ξαφνικά γίνεται, για αυτό το μικρό διάστημα, ο κήρυκας του καλού. Γίνεται το παράδειγμα στο οποίο καλούμε εμείς όλη την Ευρώπη να κοιτάξει και να το ακολουθήσει. Και νομίζω ότι εκεί υπήρχε, παρόλη τη μεγάλη διαφορά και ρητορικής και πράξης, ανάμεσα στην καγκελάριο Μέρκελ και στον πρωθυπουργό Τσίπρα το 2015, εκτός από τις συζητήσεις εννοώ που γίνονταν για το προσφυγικό, υπήρχε με έναν τρόπο και μία διαρκής ανταλλαγή συμβολικών κινήσεων, ένα πολιτικό οξυγόνο που πήγαινε και ερχόταν μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας στο θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού. Και αυτό είχε μεγάλη σημασία ότι έγινε. Δυστυχώς κράτησε λίγο. Και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης η έννοια της μνήμης. Γιατί το λέω? Διότι στη συζήτηση αυτή ο καθένας ξεχνάει και το πολύ σύντομο πρόσφατο χτες και το τι κάνει ο άλλος απέναντι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Ελλάδα δικαίως διαμαρτύρεται για το ότι έχει γίνει ένα αποθετήριο ανθρώπων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως ότι η Ελλάδα που διαμαρτύρεται ότι έχει συμβεί αυτό, έχει καταστήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποθετήριο των προσφύγων για λογαριασμό της χώρας μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εμείς κάνουμε στα νησιά αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει στην Ελλάδα. Για να το πω σχηματικά και λίγο αφαιρετικά. Άρα, ο καθένας έχει την τάση να θυμάται επιλεκτικά και να ξεχνάει άλλα. Τελειώνω αυτή με δύο παρατηρήσεις ακόμα. Είχε μία ιδιαίτερη σημασία, νομίζω, η αναφορά στο συνεχές αυτό της αποικιοκρατίας. Εγώ θα πω δύο κουβέντες για την περίοδο, την προηγούμενη της, που ιστορικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τις σχέσεις των δύο χωρών, που είναι η περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα πω δύο κουβέντες και πιο μετά γι' αυτό. Αλλά τώρα θέλω να πω ότι στην ελληνική ιστοριογραφία, αλλά και στη δημόσια πρόσληψη της ιστορίας της εποχής και στη συλλογική μνήμη, δεν υπάρχει πουθενά μία έννοια του συνεχούς σε ό,τι αφορά τη γερμανική πολιτική. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε όλη την περίοδο της γερμανικής κατοχής, του πολέμου, αυτά τα χρόνια, τα πάρα πολύ σκληρά και μαρτυρικά, ως αποκλειστικά ένα αποτέλεσμα μονοδιάστατο του ναζισμού στη Γερμανία και δεν το εντάσσουμε καθόλου σε μια χρονική συνέχεια που μπορεί να έχει προφανώς τις συνέχειες και τις ασυνέχειές του με το αποικιοκρατικό παρελθόν της Γερμανίας. Υποθέτω ότι αυτό είναι κάτι που βρίσκεται κοντά στην συλλογιστική του Μάρκ, αλλά εγώ το λέω από την πλευρά όχι των Γερμανών, από την πλευρά των Ελλήνων. Εάν δηλαδή η Γερμανία τώρα συμφιλιώνεται με κάποιο τρόπο με το αποικιοκρατικό της συνεχές, με το αποικιοκρατικό της παρελθόν, πρέπει να πω ότι συμπληρωματικά προς αυτό εμείς δεν το έχουμε δει καθόλου έτσι, αυτό το αποικιοκρατικό παρελθόν. Εμείς βλέπουμε μία περίοδο 40-44. Αυτό είναι η επιθετικότητα της Γερμανίας. Και αυτό έχει ενδιαφέρον τι συνδέσεις υπάρχουν με το πριν. Συνδέσεις με το μετά είναι μια άλλη συζήτηση. Μάρκ, έχεις το λόγο. Νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά που θα σου δώσουν δυνατότητα να τοποθετηθείς. Ja, allerdings. Ja, da gibt's natürlich wahnsinnig viel jetzt zu einzelnen Punkten zu sagen. Ich versuche einfach mal darauf einzugehen. Vielleicht gerade mal zu dem Punkt Zentraleuropa.
man sagt Zentraleuropa und meint eigentlich Deutschland, aber der harte Kern von Zentraleuropa besteht tatsächlich aus noch ein paar mehr Ländern, wie zum Beispiel den Niederlanden, die tatsächlich ja eine ganz ähnliche Politik fahren wie die Bundesrepublik. Und ich erinnere mich immer gerne an Jeroen van Dijsselbloems Analyse von 2017 über die Euro-Krise, also wenn die südlichen Staaten ihr Geld mit Alkohol und Frauen durchbringen, dann können sie sich nachher nicht hinstellen und die Hand aufhalten. Also wie soll ich sagen, dass die niederländische Sozialdemokratie so sexistisch auf den Hund gekommen ist auf der einen Seite und so quasi rassistisch auf den Hund gekommen ist auf der anderen Seite, hatte man nicht erwartet. Aber ich möchte nur mal dazu sagen, das war, oder ist er es sogar noch, aber zumindest zu dem Zeitpunkt war er der Leiter der Eurogruppe. Ja, also man muss sich mal überlegen, was der Leiter der Eurogruppe für eine Analyse der Eurokrise gehabt hat. Das ist ja erschütternd. Ja? Also was sozusagen das Analyseinstrumentarium dieser Krise gewesen ist, wenn der Leiter der Eurogruppe das genau so sieht. Das ist wirklich erschreckend. Ja, also ich meine, wie kann diese Krise gelöst werden, wenn das sein Erklärungsmodell für die Schuldenkrise der Europäischen Union gewesen ist? Und offenbar fällt es ihm weiterhin schwer, das als eine gemeinsame Krise der Europäischen Union aufzufassen, was aber wichtig wäre, damit wir irgendwo hinkommen. Tatsächlich hat jetzt die Pandemie dazu geführt, sozusagen, dass ein Umdenken stattgefunden haben, weil jetzt alle Länder sozusagen in einer unverschuldeten Situation sich befinden und dadurch sozusagen sowas wie europäische Solidarität angestoßen wurde, was bei der Schuldenkrise eben überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Ich meine, die EU integriert sich auf sehr komplizierten Wegen. Einer davon ist genau dieser. Ich wollte jetzt gerade noch mal auf das Postkoloniale eingehen. Also dieser Begriff ist für mich jetzt relativ wichtig, weil also sozusagen diese Diskussion über Postkolonialismus in den 90er Jahren für mich relativ wichtig gewesen ist, wie sie zum Beispiel von Edward Said oder Gayatri Spivak oder anderen geführt worden ist. Und das war ja genau, wie Athena das beschrieben hat, eine Diskussion darüber, dass der Kolonialismus eben nicht zu Ende ist, sondern wie die Postmoderne, ja, also wie die Moderne in der Postmoderne eben Konsequenzen hat für das gesamte weitere Zusammenleben. Ja, also es gibt immer das, wie gesagt, was Edward Said mal als sich überschneidendes Territorium bezeichnet hat, oder es gibt immer einen verschwiegenen anderen im eigenen. Ja, also ich fand so einen Augenblick ganz interessant, sozusagen über das deutsch-polnische Verhältnis, also während sich sozusagen 1848 die in der Paulskirche die erste deutsche Demokratie konstituiert, gibt es auch eine Debatte über die polnischsprachigen Gebiete, und die Personen, die dort gelebt haben, haben von der Paulskirchenversammlung, also von der demokratischen Paulskirchenversammlung, erwartet, dass sie sozusagen das Freiheitsstreben der polnischsprachigen Gebiete respektieren würden. Genau das Gegenteil ist aber passiert, nämlich sozusagen die Paulskirche hat eine sehr, sehr rassistische Debatte darüber geführt und hat sozusagen diese Gebiete eben überhaupt nicht in die Freiheit begleitet, sondern hat darauf bestanden, dass das Gebiete sind, die zum Gebiet des damaligen Deutschland, also den verschiedenen Untergebieten des damaligen Deutschland gehörten. Also das heißt, es gibt quasi einen verschwiegenen Polen in der deutschen Demokratie, ja? Einen verschwiegenen, unterdrückten Polen in der deutschen Demokratie, und da hängen die Länder so nah miteinander zusammen, wie kaum an einem anderen Zeitpunkt. Also in Bezug auf Griechenland nehmen wir die Bavarokratie. Vielleicht ist es noch weniger der Punkt, dass es einen bayerischen König gegeben hat. Aber wenn man sozusagen in tiefer hineinsteigt, nochmal in die Einzelheiten, dann sieht man, dass die ersten bürgerlichen Gesetzbücher Griechenlands auf Deutsch geschrieben worden sind. Und sozusagen, das ist ja ganz enorm. Ja? Also man muss sich das vorstellen, also das Gesetz, ja? Also das Gesetz, also ein Land gibt sich ein Gesetz, und dieses Gesetz wird aber nicht in der eigenen Sprache, sondern in der Sprache eines anderen Landes verfasst. Also gibt es dort einen
verschwiegenen Deutschen in der griechischen Gesetzeskraft sozusagen. Und darin verkörpern sich natürlich jeweils Machtverhältnisse auf die eine oder andere Weise. Was aber sozusagen auch nochmal für das Postkoloniale spricht, ist dieser Moment, dass sozusagen mit welchen Ländern hat die Bundesrepublik nach dem Weltkrieg sozusagen Anwerbeabkommen für Migration abgeschlossen. Ja, und es ist Griechenland und es ist die Türkei und es ist das ehemalige Jugoslawien und alte faschistische Bruderstaaten wie Spanien und Portugal. Ja, und Italien, da gab es schon immer sozusagen Migration. Aber nichtsdestotrotz sind es diese Länder, mit denen die Anwerbeverträge abgeschlossen werden, die vorher quasi in einem imperialen Raum angeordnet gewesen sind. Und es sind nicht die afrikanischen Kolonien, die natürlich auch 1919 verloren gegangen sind. Aber die haben sozusagen in diesem Modell gar keine Rolle gespielt. Und wenn wir über Museen und deren Sammlungen diskutieren, über nationale alles Erbe in der Bundesrepublik, dann können wir natürlich auch über den Pergamonaltar diskutieren, der in Berlin ist und der sozusagen im Rahmen der Erschließung des Osmanischen Reiches durch die Bagdadbahn nach Deutschland gekommen ist. Wir können auch über die Reste der Akropolis diskutieren, die noch in der Münchner Glyptothek liegen und die Glyptothek weigert sich schlicht und ergreifend, diese Teile zurückzugeben, was nach allen Maßgaben der komplette moralische Ruin ist, sich zu weigern. Das zu tun. Aber nichtsdestotrotz, all das gibt es. Also ich wäre auch vorsichtig, ich möchte nicht alles und jedes als kryptokolonial bezeichnen. Ich habe dafür, dann würde ich auch sagen, den Begriff postimperial, würde ich den Begriff postimperial nehmen, weil wir eben nicht von direktem Kolonialismus sprechen können, aber von sehr, sehr großem, natürlich auch gegenseitigem Einfluss. Ja? Also die Griechen, die nach Deutschland gekommen sind am Anfang, haben auch wiederum innerhalb von Deutschland eine extreme Imaginationskraft gehabt. Also es gibt diesen berühmten Film Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder, wo sozusagen ein schweigender Yorgos im Mittelpunkt dieses Filmes steht und sozusagen das gesamte imaginäre, aber auch rassistische Begehren sozusagen rund um diese schweigende Person kreist, was ganz gut zeigt, welche Bedeutung diese Einwanderung für die Bundesrepublik gehabt hat. Ja. Und nochmal den Bezug zum Kolonialen, also das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte für mich, also die erste Beschimpfung, die es in der Bundesrepublik gab, für Einwanderer war das Wort Kanake. Und in der DDR war es das Wort Fidschi, was heute noch benutzt wird. Kanake wird nur noch sehr selten sozusagen als Beschimpfung benutzt, Fidschi allerdings schon. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, warum Kanake, warum Fidschi? Ja, also das sind sozusagen Begriffe aus dem deutschen Kolonialreich in Übersee, weil Mikronesien Samoa Teil des deutschen Kolonialreichs war und das waren sozusagen unsere Wohlfühlkolonien. Also die waren sehr besetzt mit dem paradiesischen Leben und die Kanaken lebten in Neukaledonien und die Fidschis auf den Fidschi-Inseln und das galt als das barbarische Außen des sich wohlfühlenden Samoa oder der sich wohlfühlenden Deutschen in Samoa. Ja, und das ist ja wirklich interessant, wie diese Worte dann sozusagen zurückkehren und in der Migration wieder verwendet werden. Also das heißt, ich habe hier so ein Territorium, in dem es die Chance gäbe, viele Dinge gemeinsam zu diskutieren, vor allem aber auch vor dem Hintergrund, dass die Bundesrepublik mittlerweile selbst so vielheitlich geworden ist durch die Migration, dass wir sozusagen diese Themen auch, die brennen uns quasi auf den Nägeln. Ja, also in Stuttgart und Frankfurt haben 3/4 der Kinder mittlerweile Migrationshintergrund, also ein Elternteil, das selbst noch in die Bundesrepublik eingewandert ist. 3/4 der Kinder unter 6 Jahren, ja, in Frankfurt, mit mindestens einem Elternteil, das selbst eingewandert ist. Und all diese Kinder haben eine eigene Geschichte. Ja, all diese Kinder haben Eltern und Großeltern, die nicht in Deutschland gelebt haben, sondern woanders. Und das stellt sozusagen Fragen darüber, wie wir eigentlich die nationale Geschichte erzählen mittlerweile. Ja, wessen Erinnerung zählt, ist da ganz drängend. Ja, also es ist aber auch so wie in Griechenland, wenn das Kind albanischer Herkunft wieder nicht die Fahne tragen darf am Orchitag, dann finden diese Diskussionen auf genau die gleiche Weise statt. Jetzt gibt es seit langer Zeit eine Einwanderung aus Albanien und welche Erinnerungen haben die eigentlich und welche Erinnerungen bringen die mit und welche Erinnerungen bringen die Geflüchteten mit, die aus Pakistan vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren gekommen sind und so weiter.
weiter. Ja? Also wir haben diese Vervielfältigung der europäischen Erinnerung fast in jedem Land. Ja? Und ich finde sozusagen, dass die Diskussion über den Kolonialismus und Deutschland hat sehr schnell, also fast rasend schnell, diese Diskussion anerkannt. Ja, also das habe ich noch nie erlebt. Also es gab eine Diskussion, wo gesagt wurde, wir müssen über Kolonialismus diskutieren. Und ich war daran gewöhnt, sozusagen an diesem Moment, wo immer gesagt wurde, nein, über griechische Reparationen reden wir nicht. Nein, über polnische Reparationen reden wir nicht. Nein, über das reden wir nicht, über das reden wir nicht. Kolonialismus, kein Problem. Wir wollen Kolonialismus als Thema verankern. Im Koalitionsvertrag steht jetzt drin. Kolonialismus ist die dritte Säule der Erinnerung neben dem Nationalsozialismus und der DDR-Diktatur. Und wer hätte das gedacht? Und da ist aber der Moment, wo ich denke, darin kann man noch viel mehr unterbringen, auch an europäischer Erinnerung. Also ich sehe die Gefahr, alles gleich machen zu wollen. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und man will natürlich auch nicht sozusagen Kräften ins Wort reden, die sozusagen den Begriff Kolonialismus politisch instrumentell benutzen. Ja? Gar keine Frage. Aber dass es heute noch Auswirkungen hat, steht ja auch außer Frage. Ja, also ich erinnere mich an eine Rede von Panos Kamenos, dem damaligen Verteidigungsminister, die er anlässlich der Seeschlacht, des Jubiläums der Seeschlacht von Salamis gehalten hat, wo es ja sozusagen, da geht es natürlich auch um Schulden und Schuld und das Einklagen von Schuld und so weiter. Und wo er gesagt hat, hier, ihr müsst euch daran erinnern, dass wir hier die westliche Zivilisation verteidigt haben gegen die Invasoren aus Asien. Ja? Und sozusagen dieser Moment und die Invasion aus Asien war zu dem Zeitpunkt auch gerade letztendlich schon wieder da, weil es die Einwanderung gegeben hat. Und da schwingen alle möglichen Erzählungen mit drin. Und da gibt es plötzlich so einen europäischen Resonanzraum für Rassismus, in dem sozusagen die unterschiedlichen, also der Rassismus gegenüber Griechenland wird wiederum übersetzt in einen gesamteuropäischen Rassismus gegenüber dem Außen, und so kompliziert sind die Dinge. Ja, also das ist gar keine Frage. Also es ist wirklich sehr kompliziert geworden, diese Diskussionen zu führen, aber dafür sind wir ja letztendlich da. Ja, also diese Diskussionen auch mit der nötigen Kompliziertheit aufzuwerfen. Ich sehe allerdings wirklich eine Chance darin, momentan in dieser schnellen Anerkennung, in den Diskussionen, die jetzt geführt werden, das zu realisieren. Also ich will noch mal ein anderes Beispiel nennen. Also wenn wir jetzt über Museen diskutieren, Erinnerungen, ja, in Museen, was ist die nationale Erinnerung in einem Museum? Wir wissen es überhaupt nicht mehr. Ja, was ist denn der Kanon der nationalen Erinnerung in einem Museum, das in Frankfurt oder Stuttgart oder auch in Athen steht? Ja, also was kann das sein? Und wir brauchen dringend sozusagen ein Gespräch darüber, was das ist. Also ich kann das gar nicht bestimmen. Ja, ich komme nicht mit einem alternativen Konzept und ich sage, so muss dieses Museum sein, sondern wir brauchen in diesem Museum das Gespräch mit möglichst vielen Akteuren darüber, wie dieses Museum der Zukunft, wie unser Erbe, unser, ne, auch mit all seinen Spaltungen, auch mit all seinen sozusagen Gespaltungen, was Geschlecht und andere Kategorien betrifft, wie sieht das aus? Ja, also feministische Geschichtsschreibung hat auch immer daraus bestanden, sozusagen den damaligen, dann weiblichen anderen in diese Geschichtsschreibung hinein zu buchstabieren und zu sagen, es gibt eine andere Perspektive. Ja, die Geschichte war anders, ob du sie als Mann oder als Frau wahrgenommen hast, und genauso ist die Geschichte anders, ob du sie als jemand wahrgenommen hast, der immer in Deutschland gelebt hat, mit deutschen Vorfahren, oder ob du sie sogar als Geflüchteter aus den deutschen Ostgebieten erlebt hast, oder ob du sie als Einwanderer erlebst und so weiter und so weiter. Ja, also da sind ganz, ganz viele Dinge drin, die sozusagen in diesem Moment, in dieser Geschichtsschreibung berücksichtigt werden, auch in den Schulen. Wie machen wir Geschichtsunterricht in der Schule? Wie erzählen wir sozusagen, was unsere staatsbürgerliche Idee ist? Μάρκ, ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στην Αθηνά. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη δική σου την πλευρά για μια ιδιαίτερη βίωση, ας πούμε, και αναπαράσταση της μνήμης, που είναι η βίωση, η μνήμη της ρατσιστικής βίας. Αναφέρθηκες πριν και στην δεύτερη δημόσια με έναν τρόπο δίκη αυτού του διαστήματος. Η μία μεγάλη που τέλειωσε, η άλλη που θα ξεκινήσει, που είναι η δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Και νομίζω ότι εκεί έχει ίσως και μια σημασία να πούμε και κάποια πράγματα, αν θέλεις, για αυτή την μνήμη της ρατσιστικής, έμφυλης, ομοφοβικής βίας.
Ναι, ακριβώς αυτό συνδέεται με αυτό που έλεγα στην αρχή και που συζητάμε σήμερα, νομίζω, όλο το βράδυ, που είναι η πολιτική της μνήμης. Έτσι, ότι η μνήμη είναι ένα πεδίο σχέσεων εξουσίας και συγκρούσεων. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι πώς τοποθετείται το κάθε υποκείμενο, η κάθε ομάδα υποκειμένων, σε αυτό το πεδίο της σύγκρουσης. Και σήμερα πια μπορούμε να μιλάμε για, ακόμα και για κινήματα αντιρατσιστικής βίας. Θέλω πριν από αυτό να πω, και ακολουθώντας την τοποθέτηση του Μάρκ πριν από λίγο, ότι πράγματι εδώ μιλάμε για φαινόμενα που είναι εξαιρετικά σύνθετα και πολύ συχνά τρομερά αμφίθυμα κιόλας. Ένα παράδειγμα που σκέφτομαι πάντοτε και το διδάσκω έτσι σαν ένα παράδειγμα αμφιθυμίας όσον αφορά την πολιτική της μνήμης, είναι το παράδειγμα του λιντσαρίσματος στον Αμερικανικό Νότο, αρχές του 20ου αιώνα, όπου ο George Ward, ένας άνθρωπος ο οποίος προπυλακίστηκε, λιντσαρίστηκε, ακροτηριάστηκε το σώμα του, πραγματικά τεμαχίστηκε δημόσια από έναν όχλο λευκών που εκτόνωσαν επάνω του όλο το ρατσιστικό μένος. Ό,τι είχε απομείνει από το σώμα του οδηγήθηκε στην πυρά και εκεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή αυτός ο όχλος, ο ρατσιστικός όχλος των λευκών ανθρώπων, αυτό που κάνουν ότι κόβουν, παίρνουν κάποια κομμάτια από το σώμα, τα δάχτυλά του δηλαδή, και τα μετατρέπουν σε σουβενίρ για πώληση. Έτσι, αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι μέσα σε όλη του την έτσι, εξαιρετικά έτσι, βαριά και πολύ φορτισμένη σκηνή, που θυμίζει πάρα πολύ και τις πρώτες σελίδες του βιβλίου του Μισελ Φουκώ από το «Επιτήρηση και τιμωρία», μόνο που ο Φουκώ δεν είχε λάβει υπόψη του την ιστορία της αποικιοκρατίας και της δουλείας. Αλλά ακριβώς αυτή η στιγμή όπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το ρατσιστικό μένος, υπάρχει η ανάγκη της συλλογής. Αυτό με πηγαίνει πάρα πολύ σε αυτό που έλεγε πριν ο Μάρκ για τις συλλογές των μουσείων. Έτσι. Αυτό το δυτικό νεωτερικό πρόταγμα του να συλλέξουμε τις τοπικές γνώσεις από τον υπόλοιπο κόσμο και να την μετατρέψουμε αυτή την τοπική γνώση σε μία εθνική μνήμη του κυρίαρχου. Οπότε αυτό νομίζω το στοιχείο μας λέει πάρα πολλά για την πολιτική της μνήμης, αλλά και την πολιτική της μαρτυρίας, δηλαδή πώς γινόμαστε σήμερα μάρτυρες απέναντι σε αυτή την αντιρατσιστική μνήμη. Και βεβαίως αυτό το στοιχείο της μαρτυρίας είναι πάρα πολύ επίσης κέριο και ως μαρτυρία μπροστά στο δικαστήριο, που είναι κάτι πολύ επίσης επίκαιρο σήμερα, αλλά και γενικότερα το πώς γινόμαστε ως πολίτες μάρτυρες, ο καθένας και κάθε μια από μας, αυτής της αντιρατσιστικής μνήμης. Ένα στοιχείο που δεν ολοκλήρωσα πριν και θα ήθελα να πω επίσης κάτι ακόμα, είναι αυτό που ανέφερα για το βιβλίο του Τραβέρσο, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι κέριο στη συζήτησή μας, «Οι ρίζες του ναζισμού». Θέλω επίσης εδώ να επισημάνω ότι αυτό που μας λέει αυτή η προσέγγιση και νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι η πρακτική της εξουδετέρωσης κατώτερων φυλών, συγγνώμη για αυτή την λέξη, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ακόμα και για τη χρήση τις λέξεις, και οι πράσινοι στη Γερμανία έχουν κάνει μια σχετική πρόταση μη χρήσης της λέξης. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν θα έχουμε χρόνο να την καλύψουμε και αυτήν σήμερα. Οπότε σε εισαγωγικά βεβαίως χρησιμοποιώ τη λέξη. Η πρακτική λοιπόν της εξουδετέρωσης κατώτερων φυλών δεν γεννήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, γεννήθηκε πολύ νωρίτερα. Ακριβώς εδώ αυτό αφορά τη μνήμη της αποικιοκρατίας ως μια, όπως είπα πριν, αποθυμένη ιστορία της Ευρώπης. Άρα οι εκπολιτιστικές, σε εισαγωγικά, αποστολές της Ευρώπης του 19ου αιώνα, οι αποικίες, η γαλλική αποικιοποίηση, η γερμανική κτλ., έθεσαν τις βάσεις του ναζισμού, μας λέει ο Τραβέρσο.
Νομίζω ότι αυτή η μνήμη που δεν αναγνωρίζεται ως αξιομνημόνευτη και αυτήν στην οποία αναφέρεται ο Μάρτερ Κεσίδης, αυτή η μνήμη μιας αποικιοκρατίας που δεν είναι τυπική, ας πούμε, αλλά έχει μια πολυμορφία που πρέπει να τη σκεφτούμε στη συνθετότητά της. Αυτή λοιπόν η μνήμη που δεν αναγνωρίζεται ως αξιομνημόνευτη από τα κυρίαρχα αφηγήματα της ευρωπαϊκής μνήμης, αποτυπώνεται σε μια πολύ μεγάλη τροχιά που αφορά πάρα πολύ τα μουσιακά εκθέματα, τις συλλογές των μουσείων, όπως λέγαμε πριν, από την Sarge Bartman που έγινε αντικείμενο ανατομικής έρευνας και μετά διατηρήθηκε στο Μουσείο του Ανθρώπου στο Παρίσι μέχρι το 1980 και έτσι, δηλαδή μιλώντας για μια αποικιοκρατία που συνεχίζεται, παραμένει εκεί. Αλλά και νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο το πώς τα σύγχρονα κινήματα αγγίζουν αυτή τη μνήμη. Δηλαδή μια μνήμη από τα κάτω. Μια μνήμη γιωμένη, μια μνήμη πολιτική, που δεν ξεκινάει από μια επίσημη νόρμα ενός έθνους κράτους, μιας, ας πούμε, μνήμης όπως χρησιμοποιείται εργαλειακά στο μάθημα της ιστορίας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Η Ελλάδα είναι μια τέτοια περίπτωση όπου η ιστορία χρησιμοποιείται ως ένα μάθημα εθνικής κατήχησης, παρά ως ένα μάθημα, πολύ συχνά και με πολλές απόπειρες που έχουν γίνει για να αλλάξει αυτό, έχουν συναντήσει πολύ, 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 πολύ μεγάλη αντίσταση. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για μία μνήμη από τα κάτω, από το Refugee Lives Matter που λέγαμε πριν, από το Νίουνα Μένος, ένα διεθνές κίνημα ενάντια στις γυναικοκτονίες, που ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική, ούτε μια λιγότερη, σημαίνει αυτή η ονομασία του κινήματος, που μνημονεύει τις απώλειες, αλλά μετατρέπει την πολιτική απώλεια σε μια δέσμευση για ένα διαφορετικό παρόν και για ένα διαφορετικό μέλλον. Άρα μιλάμε για μια, θα έλεγα, αγωνιστική μνήμη, για ένα αγωνιστικό πένθος, και νομίζω ότι αυτό το είδαμε και στο κίνημα, στο αντιρατσιστικό κίνημα στην Ελλάδα, που είχε αναφορά την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και μια και μιλάμε για μαρτυρία, ας πούμε εδώ ότι στη δίκη της Χρυσής Αυγής η μαρτυρία, η έννοια της μαρτυρίας υπήρξε πραγματικά καταλυτική. Οφείλουμε πολλά σε δύο νέες κοπέλες, οι οποίες εκείνο το βράδυ στο Κερατσίνι κάθονταν ανέμελα σε ένα παγκάκι και τα έλεγαν και έγιναν αυτόπτριες μάρτυρες της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και τελικά με γενναιότητα πήγαν και κατέθεσαν. Ο Πρίμο Λέβη λέει η κατάθεση είναι κατάθεση στο δικαστήριο της ιστορίας, έτσι. Παρά τις απειλές που δεχόντουσαν, παρά τις φιλικές παροτρύνσεις των οικείων τους να μην ασχοληθούν και να μην μπλέξουν. Η κατάθεσή τους το Νοέμβριο του 2015 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καταδίκη σήμερα αυτών που ευθύνονται για τη ρατσιστική δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, που τώρα ξεκινάει η δίκη της, επίσης μιλάμε για ένα τεράστιο κίνημα αγωνιστικής μνήμης, με οργή και θλίψη, έτσι, με μια έννοια μιας συναισθηματικής κιόλας κοινότητας, η οποία αναγνωρίζει τα δημόσια συναισθήματα, τα δημόσια συναισθήματα της οργής και της θλίψης και του πένθους, τα οποία όμως μετουσιώνει, μετατρέπει σε μία αγωνιστικότητα για να μην συμβεί ξανά αυτό. Ένα κίνημα που ήταν διαθεματικό, αντιφασιστικό και όχι μόνο ένα κίνημα ενάντια στην ομοφοβία. Εδώ μιλώντας για μάρτυρες, ας πω τελειώνοντας, ότι αν οι αυτόπτες μάρτυρες αυτής της δολοφονίας στο πλακόστρωτο της οδού Γλάδστονος στην Ομόνια είχαν παρέμβει,
συλλογικά, ο Ζακ θα ζούσε. Το θέμα της μαρτυρίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά ακριβώς την ιστορική ευθύνη που μοιραζόμαστε στο παρόν απέναντι σε τέτοιου είδους στιγμές και συμβάντα πολιτικής μνήμης και πολιτικής απώλειας. Ευχαριστώ. Αθηνά, ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά σημαντικά όσα είπες και νιώθω την ανάγκη να πω ότι συμφωνώ με αυτά. Δημιουργείται ένα ενδιαφέρον συνεχές αυτής της δίκης δημόσιου ενδιαφέροντος στην Ελλάδα τώρα, το οποίο δεν ξέρω σε τι μάκρος χρόνο θα πάει, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μπαίνει μια καινούργια διάσταση στην έννοια του δημόσιου χώρου και στην κουλτούρα του δημόσιου χώρου, που είναι όχι απλώς βρίσκομαι στο δημόσιο χώρο, αλλά διεκδικώ θεσμοί τους οποίους παραδοσιακά δεν εμπιστεύομαι γιατί με έχουν διαψεύσει, όπως είναι η αστυνομία, η δικαιοσύνη κτλ., να αποτελέσουν με κάποιο τρόπο κομμάτι του δημόσιου χώρου. Δηλαδή να υπάρξει μια διαφάνεια την οποία θα προσπαθήσουμε ο κόσμος, οι πολίτες, να την διασφαλίσουμε με την ενσώματη παρουσία μας. Αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια περίοδο που όχι μόνο λόγω της συγκυρίας του COVID βέβαια, η οποία έχει μειώσει πάρα πολύ την ενσώματη παρουσία, αλλά που νομίζω ότι και πολιτικά στην Ευρώπη το δικαίωμα του συνέρχεστε είναι ένα δικαίωμα το οποίο βάλεται ευθέως. Αυτό είναι ένα σημείο που θα ήθελα να επισημάνω. Το δεύτερο σημείο που έχει σχέση με τις δίκες, αλλά δημιουργεί και μια γέφυρα με την Γερμανία, το συζητούσαμε με τον Μάρκ πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση εδώ, είναι η αναλογία, το παράλληλο και η διαδοχή της δίκης του NSU στη Γερμανία και της δίκης της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Είναι δύο δίκες εγκλημάτων νεοναζιστικής χρειάς. Πολλές δολοφονίες στη δίκη του NSU, λίγοι κατηγορούμενοι, λιγότερες δολοφονίες γνωστές στη δίκη της Χρυσής Αυγής, πολύ κατηγορούμενοι, μεγάλες δίκες και οι δύο σε διάρκεια, οι οποίες όμως είχαν μια διαφορετική απόλυξη. Η ετιμιγορία στη Γερμανία άφησε ένα αίσθημα ματέωσης, απογοήτευσης, μετεωρισμού της ανάγκης της κοινής γνώμης να δικαιωθεί από την απόφαση, ενώ η απόφαση στην Ελλάδα με έναν τρόπο έρχεται να επιβεβαιώσει την έννοια της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι σημαντικό σε μια κοινωνία και σε μια πολιτεία που είναι τραυματισμένη. Όταν με κάποιο τρόπο επιβεβαιώνεται η έννοια της δικαιοσύνης, θεωρώ ότι ξεπερνάει την καταδίκη την ίδια. Είναι μια ανάσα εμπιστοσύνης στην πολιτική κοινότητα. Να πεις, τουλάχιστον απονεμήθηκε δικαιοσύνη. Αυτό όμως που είναι κοινό και στις δύο περιπτώσεις, με πολύ μεγάλη ένταση στη Γερμανία, λιγότερο στην Ελλάδα, είναι η βεβαιότητα εμπλοκής κρατικών οργάνων, υπηρεσιών, διοκτικών, μυστικών υπηρεσιών στη Γερμανία πάρα πολύ έντονα. Στην Ελλάδα επίσης βγήκανε πράγματα στη δίκη που δείχνουν όχι απλώς ανοχή, αλλά συνέργεια αστυνομικών και μια αβελτηρία βέβαια της δικαιοσύνης τα προηγούμενα χρόνια. Που νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και ένα, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά όσους έχουμε εμπλακεί στη δίκη, πολλοί λέμε ότι είναι ένα επόμενο βήμα να προσπαθήσει κανείς πια να καταδείξει τις ευθύνες κάποιων ανθρώπων και ενδεχομένως να τους φέρει ενώπιον αυτών των ευθυνών. Τελειώνω με μία σκέψη, εγώ πριν δώσω το λόγο στο Μάρκ για μια δική του καταληκτική, ας πούμε, ένα καταληκτικό σχολιασμό. Δεν αντέχω στον πειρασμό να μιλήσω λίγο για την έννοια των επαιτίων. Ανέφερε ο Μάρκ την περίπτωση του Πάνου Καμένου, που είναι μια περίπτωση λίγο γκροτέσκα, δηλαδή ήταν ένας πολιτικός με λόγο έτσι πάρα πολύ εθνοκεντρικό, για να το πω ήρεμα, ο οποίος βρέθηκε σε μια κυβέρνηση μαζί με ένα κόμμα της αριστεράς. Το στιγμιότυπο στο οποίο αναφέρεσαι, Μάρκ, είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό και ως εικόνα. Πήγε στη Σαλαμίνα, σε μια παραλία. Μας είπε ότι εκεί είχε γίνει η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Δεν μπορούσε κανείς από τους υπόλοιπους να το διαψεύσει αυτό βέβαια, γιατί είναι πολλά χρόνια που έχουν περάσει. Είχε βάλει ένα κόκκινο χαλί με κάποια τελάρα
Και έγινε εκεί μια τελετή η οποία συνάντησε την θυμηδία, το γέλιο πολλών ανθρώπων, ας πούμε, στο δημόσιο διάλογο, διότι ήταν γκροτέσκα, ήταν αστεία, ήταν γραφική, ήταν kitsch κυρίως. Όμως, προς μεγάλη μας έκπληξη, άλλαξε η κυβέρνηση και ήρθε η καινούρια κυβέρνηση και θυμήθηκε ότι υπάρχει επέτειος της μάχης του Μαραθώνα. Οπότε γιορτάσαμε άλλα 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα και βλέπει κανείς ότι υπάρχει μία, θα πω ένα αναδόκιμο όρο, μία επαιτειοποίηση, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε επαιτίους, χωρίς όμως ουσιαστικό περιεχόμενο. Θέλω να πω, αντιδιαστέλω αυτές τις επαιτίους προς την επέτειο που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έπρεπε με σοβαρότητα να τιμήσει η Ελλάδα το 2021, που είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, και λέω με σοβαρό τρόπο, γιατί είναι τέτοιου είδους επαιτή, είναι μια ευκαιρία να ξανακοιτάξει κανείς τον εαυτό του στον καθρέφτη, το συλλογικό εαυτό, να δει τι έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια, πώς πήγαμε, κυρίως να δει ποιοι είμαστε. Θέλω να πω ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει και σε όλες τις χώρες, σε όλα τις συλλογικές, ας πούμε, εκφάνσεις του βίου μας, η έννοια του ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι Έλληνες. Έτσι, και αυτά τα 200 χρόνια του βίου του ελληνικού δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά το ποιοι είναι Έλληνες. Υπάρχει ιστορική καταγραφή ότι τα πρώτα 90% χρόνια Έλληνας γινώσουν, διότι η Ελλάδα μεγάλωνε και όπου πήγαινε η Ελλάδα όσοι ζούσαν εκεί ήταν Έλληνες. Τα επόμενα 90 χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή Έλληνας μόνο γεννιώσουν. Και έχουμε μπει σε μια νέα φάση του ιστορικού μας βίου που πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι. Και προσπαθούμε όσοι έχουμε αυτή τη λογική, που είμαστε λιγότεροι, που είμαστε μικρή μειοψηφία, να πείσουμε τους άλλους, μα παίζει μπάσκετ, αντε το κούμπο στην Αμερική, τον λατρεύουμε όλοι, αυτός έγινε Έλληνας, δεν γεννήθηκε Έλληνας. Και εκεί που πολεμάς να πείσεις για αυτό το προφανές, χτες προβλήθηκε για πρώτη φορά το πρώτο σποτ, τηλεοπτικό σποτ, βίντεο σποτ για την επέτειο του 2021, που είναι εξαιρετικό να το δει κανείς και να σκεφτεί τι αναπαριστά αυτό από την συλλογική μας αυτοεικόνα. Είναι μία, κατά την δική μου αντίληψη, εικόνα της λευκής, όμορφης, νέας Ελλάδας. Είναι όλα νέα, όμορφα παιδιά, λευκά. Είναι μια αναπαράσταση, νομίζω, της τελευταίας φοράς που η Ελλάδα γιόρτασε με καμάρι και υπερηφάνεια, που ήταν η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Είναι ένα remake μικρότερο εκείνης της γιορτής και το οποίο καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε να πάρει ευχή, κάπως να σκεφτούμε κιόλας λίγο, να στοχαστούμε ποιος είναι αυτός ο συλλογικός μας εαυτός, τι σημαίνει ιστορική μνήμη και ποιοι είμαστε εμείς. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω, που λέει και το τραγούδι του τραγουδιστή που έχει συμβάλει σε αυτό το βίντεο που σας έλεγα χτες. Αυτά. Και Μάρκ, έχεις το λόγο και για τις δικές σου παρατηρήσεις στο κλείσιμο της συζήτησης. Εγώ και πάλι ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Jetzt abschließende Worte zu dieser doch sehr umfangreichen Diskussion zu sprechen. Ich kann jetzt auch, glaube ich, nur noch einen Aspekt aufgreifen, von dem, was gerade gesagt worden ist, und zwar dieser Moment, wer sind wir eigentlich? Wie soll ich sagen, die ständige Adaption jedes neuen Jubiläums, um sozusagen das nationale Erbe zu inszenieren, weist ja auch sehr stark darauf hin, dass unser nationales Erbe ziemlich leer geworden ist. Also wir haben überhaupt keine Ahnung mehr, was das eigentlich ist. Also in Deutschland war das so schön, in Frankreich gab es da was ganz Ähnliches, es gab ja sogar ein Ministerium, das die nationale Identität definieren sollte, und dann haben sie doch da eine Debatte gemacht darüber, was ist nationale Identität, und mussten am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass sie es nicht mehr genau wissen. In Deutschland hatten wir eine Diskussion über Leitkultur, also die deutsche Leitkultur auch im Zusammenhang mit der Migration, damit wir sagen können, hier, wer wir
wir sind wir und wer sind die anderen. Und diese Debatte über Leitkultur wurde von den christlichen Demokraten oder von der Jungen Union zumal so betrieben, dass man dann ganz am Anfang gesagt hat, ja, die deutsche Leitkultur, das bedeutet die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Und wo man dann dachte, okay, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ihr von der CDU euch über die Jahre sehr für die Gleichheit von Mann und Frau eingesetzt hat, aber jetzt sozusagen im Rahmen einer Debatte über Einwanderung, wo ihr den anderen sagen wollt, ihr seid alle sexistisch, da gibt es plötzlich sozusagen den Moment, wo das zur deutschen Leitkultur gehört. Also in erster Linie wissen wir, was wir nicht sind, aber was wir sind, das wissen wir eben einfach überhaupt nicht. Und um sozusagen dieses Gespräch führen zu können, ist diese Frage, wessen Erinnerung zählt oder welche Erinnerungen werden berücksichtigt, wie kann ich Geschichte auch anders erzählen, total wichtig. Ja? Also das ist sozusagen so ein Punkt, der eben sich nicht in Jubiläen auflösen lässt, weil das nächste Jubiläum wird einfach nur noch absurder als das derzeitige Jubiläum. Das ist einfach sozusagen harte Arbeit, das jetzt zu tun. Ja? Also harte Arbeit, sozusagen auch eine einfache nationale Geschichtsschreibung in eine sehr komplizierte Geschichtsschreibung zu übersetzen, die sehr viele verschiedene Akteure hat. Aber am Ende ist es natürlich so, dass dieses Gespräch sich wahnsinnig lohnt. Auch dieses Gespräch sich lohnt, wenn es kontrovers geführt wird. Ja, weil die Kontroverse tatsächlich auch etwas ist, die Auseinandersetzung etwas ist, das einen gesellschaftlich auf die eine oder andere Weise weiterbringt. Es gab mal ganz schöne Bemerkungen eines US-amerikanischen Wissenschaftler, der mir leider nicht mehr einfällt, der gemeint hat, in Deutschland ist ja das Holocaust-Memorial gebaut worden in der Mitte von Berlin, und der gemeint hat, das Interessanteste am Holocaust-Denkmal in der Mitte von Berlin sei eigentlich die unerträgliche, quälende Diskussion über das Holocaust-Mahnmal gewesen und wer sich alles zu Wort gemeldet hätte im Rahmen dieser Diskussion. Also manchmal ist es nicht das Mahnmal, mit dem wir glauben, sozusagen die Dinge abschließen zu können, sondern das gesellschaftliche Gespräch, das sozusagen in der Lage ist, diese ein neues Terrain zu erschließen, auf dem wir dann diese Frage stellen können. Ja, also das ist aber eine relevante Frage. Ja, ist eine relevante Frage. Ist auch eine relevante Frage, wie definieren wir eigentlich Zugehörigkeit? Ja, wenn man nicht mehr Grieche ist, wenn man griechisches Blut hat, oder wenn man nicht mehr Deutscher ist, wenn man deutsches Blut hat, ja, was ist es dann? Also dann ist es sozusagen Geburt an einem bestimmten Ort oder bestimmte andere. Aber es gibt eine Definition von Mitgliedschaft, über die wir sehr selten reden. Aber das sind bürgerrechtliche Fragen, die eine wahnsinnig große Rolle spielen für die Selbstwahrnehmung in einem Land, aber auch in Europa. Was bedeutet das für Europa? Ja, also ich habe gar keine fest gefassten Antworten, aber einen Punkt finde ich ganz interessant, weil ich habe jetzt als Person mit Migrationshintergrund auch ein gespaltenes Verhältnis zur Bundesrepublik, die ich natürlich auch immer wieder kritisiere. Aber es gibt eine Geschichte, die ich eigentlich sehr interessant finde über die Bundesrepublik, und das ist die Geschichte des Grundgesetzes. Ja, also das Grundgesetz ist ja sozusagen ein Text, der von dem Konservative in Deutschland für die gegenüber der Migration vor allen Dingen auch immer wieder behaupten, also ihr müsst euch an unsere Werte und Gesetze halten, aber das Grundgesetz ist ja nicht etwa ein Auswuchs deutscher Substanz, sondern das Grundgesetz ist damals geschrieben worden von Leuten, die eigentlich Verfolgte des Naziregimes gewesen sind. Also der Parlamentarische Rat, das waren alles Leute, die noch 3 Jahre vorher unter der Herrschaft des Nationalsozialismus als Parasiten und Volksverräter gegolten haben. Also das halten wir fest, das Grundgesetz ist von Volksverrätern geschrieben worden. Ja, also oder Leute, die 3 Jahre vorher das waren. Dann ist das Grundgesetz dem deutschen Volk nicht zur Abstimmung vorgelegt worden, weil man annehmen musste, dass dieses deutsche Volk, das eben noch 3 Jahre vorher nationalsozialistisch war,
flächendeckend nationalsozialistisch war, dieses Grundgesetz ablehnen würde. Also das Grundgesetz ist ein Lernprozess. Das Grundgesetz ist sozusagen etwas, das als über starke Institutionen in der Bundesrepublik eingeübt worden ist und das dadurch funktioniert. Ja? Und nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht einen der höchsten, also von wegen rechtliches, also das ist das am höchsten angesehenste Gericht in der Bundesrepublik, weil dieses Grundgesetz so eine große Bedeutung hat. Also das Grundgesetz als Lernprozess, das finde ich sozusagen eine ganz interessante Idee, die mich auch versöhnt mit der Bundesrepublik, dass es eben nicht so war, dass sozusagen dieses Grundgesetz zu uns gehört, sondern dass dieses Grundgesetz von uns allen gelernt wird und auch sozusagen in einen Lernprozess für die Zukunft ist und was vielleicht auch zu einer Veränderung dieses Gesetz führt. Aber es ist ein Gesetz, das die Individuen sehr stark stärkt und dadurch sozusagen, dass wir in der Lage ist, zu verankern.